Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Καλησπέρα σας. Εικόνες που γεμίζουν την ψυχή μας συγκίνηση. Μια σιωπηλή, μια έρημη πόλη, αμόχωστος, από το 1974 ντυμένη με το σειρματόμπλεγμα της ντροπής. Αφημένη στο χρόνο να φθίνει. Και το ερώτημα που εωρείται 35 χρόνια μετά είναι κατά πόσον υπήρξαν πραγματικά ευκαιρίες επιστροφής της πόλης. Χαμένες ευκαιρίες. Θα μπορούσε λοιπόν η Αμόχωστος να ήταν σήμερα υπό Έλληνο-Κυπριακή διοίκηση? Καλεσμένη στην απόψινή μας εκπομπή είναι ο Δήμαρχος Αμοχώστου, ο κύριος Αλέξης Γαλανός. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Γαλανέ. Χαρά μας που είστε απόψε κοντά μας. Η πρώην Υπουργή Εξωτερικών, η κυρία Ρατό Μαρκουλή και ο κύριος Νίκος Ρολάνδης. Σας χαιρετώ και εσάς. Ο κύριος Γιώργος Λουκαΐδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Γιώργος Παλκασίδης. Χαρά μας που είστε όλοι εδώ. Κύριε Ρολάνδη, κύριε Δήμαρχε, θα σας αφήσω τελευταίο εσάς. Ως Δήμαρχος Αμοχώστου έχετε το δικαίωμα να τους ακούσετε και στη συνέχεια να σχολιάσετε. Κύριε Ρολάνδη, υπάρχει άποψη και το αίσθημα ότι υπήρξαν χαμένες ευκαιρίες επιστροφής της Αμοχώστου. Και όταν λέμε ευκαιρίες, βέβαια, με την έννοια ότι δεν θα υπήρχαν τέτοιοι όροι που θα επιβάρυναν τη λύση του Κυπριακού στο σύνολό του. Θα έλεγα πως υπήρξαν. Τουλάχιστον υπήρξαν περιπτώσεις που άνοιγαν κάποιες πόρτες για να μπορέσουμε να πάμε πίσω στην Αμόχωστο. Επειδή έζησα τα γεγονότα των εποχών εκείνων, αρρύθμισα 7 περιπτώσεις από το 1974 μέχρι σήμερα που είχαμε τέτοιες προσφορές από τα Ηνωμένα Έθνη ή από άλλους που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν προς την Αμόχωστο. Θα μπορούσα, δυνητικός λέω, δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ποτέ. Και ξεκινώ από το 1978 που έκαμε ο Τεχτάς την πρόταση το καλοκαίρι στις 20 Ιουλίου. Μετά είχαμε το Άγγλο-Αμερικανο-Καναδικό σχέδιο τον Ιούλιο. Να μείνουμε πρώτα στο 1978 τον Ιούλιο. Αντιλαμβάνομαι ότι τότε ο Τεκτάς είχε κάνει μια πρόταση στην προσπάθειά του να δημιουργήσει εντυπώσεις για να έρθει το εμπάρκο πώλησης όπλων προς την Τουρκία και μιλούσε για 35.000 επιστροφή κατοίκων. Όμως δεν υπήρχαν κάποιες προεκτάσεις αυτής της πρότασης που να, αν θέλετε, να επιβάλλουν στην πλευρά μας. Δεν ήταν ολοκληρωμένη η πρόταση. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήμουν υπουργός τότε. Συνεπώς θα μπορούσε να ήταν και ένα πυροτέχνημα προς εντυπωσιασμό. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Σίγουρα δεν ήταν εκείνο που ήταν το Νιόβρι του 1978, όταν πήραμε το σχέδιο των Αμερικανών, των Άγγλων και των Καναδών. Ήταν μια πρόταση η οποία έπεσε σε μια δύσκολη στιγμή. Αν θυμάστε, ήταν η εποχή της συνωμοσίας, του Κόρτιουν. Εγώ ετοίμαζα τις βαλίτσες μου να πάω στη Βόνη για να μην κλείσουν οι Γερμανοί την πρεσβεία στην Κύπρο. Ο Αλέξης θα θυμάται αυτά. Και εκείνη την περίοδο θυμάμαι στην ομιλία που είχε ο πρόεδρος στο Καμένο Προεδρικό Μέγαρο, έκανε κάποια αναφορά και απέρριψε εκείνη την πρόταση του Τεχτάς. Εμένα δεν με είχε συμβουλευτεί, εν πάση περιπτώσει. Ήταν πολύ γρήγορη η απόρριψη. Σε διπλωματικό, πολιτικό επίπεδο να την είχαμε αξιοποιήσει εκείνη την πρόταση? Για να είμαι ειλικρινής, δεν τη θεωρώ από τις πολύ σοβαρές προτάσεις. Μπορεί να ήταν πυροτέχνημα. Όπως είπετε, είναι γεγονός ότι ήρθε το εμπάρκο στην πόλη συνόπλων ακριβώς εκείνη την περίοδο. Αλλά πολύ γρήγορα μετά είχαμε τη δεύτερη μεγάλη, ας την ονομάσουμε ευκαιρία εντός εισαγωγικών, που ήταν το περίφημο σχέδιο το Άγγλο-Αμερικανο-Καναδικό. Του οποίου αρχιτέκτονας ήταν ο Μάθιου Νίμιτς. Του οποίου αρχιτέκτονας ήταν ο Νίμιτς, πρόεδρος ήταν ο Κάρτερ, υπουργός εξωτερικών ήταν ο Σάιρους Βάνς, ήταν ο Νίμιτς ο υφυπουργός και ήρθαν και με βρήκαν στο Harvard Club της Νέας Υόρκης στις 10 του Νιόβρη του 1978.
με τον Warren Christopher ως αναπληρωτήν υπουργών εξωτερικών. Μάλιστα τηλεφώνησε να πηγεί και του Warren Christopher και μίλησε και με τον Vance και μου παρέδωσε το σχέδιο το οποίο είναι αυτό, όπως το βλέπετε εδώ. Μάλιστα. Αυτά τα 7 σελίδες. Λοιπόν, μου το παρέδωσε ο κύριος Κυπριανού λίγο νωρίτερα, μου το παρέδωσε η ώρα 10 το πρωί. Πριν να πάω τηλεφώνησα στον πρόεδρο και ο πρόεδρος μου είπε ότι δεν είναι καλό το σχέδιο και να μην πας, δεν χάνεις τίποτε. Του είπα θα πάω, εν πάση περιπτώσει. Δεν ήταν ευτυχής ο κύριος Κυπριανού με το σχέδιο αυτό, εν πάση περιπτώσει. Επήγα, το παρέλαβα και μου έδωσε εντολή να ενημερώσω τους πολιτικούς αρχηγούς που ήταν μαζί μου στη Νέα Νιόρκη. Ήταν εκεί ο Γλάφκος Κληρίδης, ο Εζεκίας Παπαϊωάννου, ο Βάσος Λυσσαρίδης και ο Αλέκος ο Μιχαηλίδης. Το διάβασα εγώ το σχέδιο εκεί στα Ηνωμένα Έθνη και μετά τους εφώναξα στο Delegates Lounge και τους το διάβασα. Μου είπε να μην τους δώσω αντίγραφο και δεν τους έδωσα, τους το διάβασα, πήρα σημειώσεις. Είχατε όμως ήδη αρνητική αντίδραση από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι? Δεν θα έλεγα αρνητική αντίδραση, δεν εφάνει πολύ ευτυχής με το περιεχόμενο του εγγράφου. Δεν μου είπε τίποτε το πολύ έντονο. Εκεί όταν έγινε αυτή η κουβέντα με τους πολιτικούς αρχηγούς, έγινε μια συμφωνία ότι δεν θα γίνουν δηλώσεις με χρυσό του πάμε πίσω στην Κύπρο. Και ξέραμε ότι υπήρχε μια μακρά περίοδος για πάμε πίσω στην Κύπρο, διότι εντωμεταξύ, σε παρέθεση κακώς, προχωρήσαμε και με προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας εκείνη την περίοδο. Αλλά θα αφήσουμε την προσφυγή. Ναι, ναι, ναι. Επί του θέματος για να το ξεδιαλύνουμε. Ναι, λοιπόν, οι τέσσερις αρχηγοί κατηδίαν εκεί που ήσαν, έκαναν κάποια σχόλια. Ο Μεν Γλάφκος Κληρίδης είπε ότι το βρίσκει, το βλέπει πολύ θετικά. Ο Εζεκίας Παπαϊωάννου ήταν λίγο πιο προσεκτικός. Ήβρε θετικά στοιχεία μέσα, αλλά είπε πρέπει να περιμένουμε. Θυμούμε τη φράση του, γιατί πήρα και σημειώσεις μετά από όσα έγινε. Ο Βάσος Λυσσαρίδης ήταν αρνητικός. Και ο Αλέκος ο Μιχαηλίδης είπε επί προσωπικής βάσης το βλέπω, αλλά επί κομματικής πρέπει να πάω πίσω. Και είναι γεγονός ότι από τις 10 του Νιόβρη που επήραμε αυτό το σχέδιο μέχρι τις 30 του Νιόβρη που επιστρέψαμε, θυμούμε ήταν του Αποστόλου Ανδρέα τον ήρθαμε πίσω, δεν έγιναν δηλώσεις. Έκανε μόνο μια δήλωση ο Βάσος Λυσσαρίδης στην Αθήνα, επιστρέφοντας αρνητική. Και εντωμεταξύ έκανε δήλωση αρνητική και ο Αρχιεπίσκοπος. Ωραία. Επιτρέψτε μου, κύριε Ρολάνδη, αν δεν κάνω λάθος, στο συγκεκριμένο σχέδιο είχε τρεις μεγάλες δυνάμεις πίσω. Την Αγγλία, την Αμερική και τον Καναδά. Καλέστατα, αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ναι, όμως. Από τη στιγμή που θα αναλάμβαναν αυτές οι τρεις δυνάμεις να στηρίξουν το σχέδιο, έβγαινε από το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Όχι, τα Ηνωμένα Έθνη θα ήσαν βοηθητικά. Είχα δει και τον Βάλτχαϊμ τότε, ήταν ο Βάλτχαϊμ γενικός γραμματέας, αλλά είχαμε την τεράστια δύναμη αυτών των τριών δυνάμεων πίσω από το σχέδιο. Και λέω τεράστια δύναμη, διότι ουδέποτε η Κύπρος είχε τέτοια δύναμη, τέτοια μορφής δύναμη, για να προωθήσει η ένα Τουρκία σχέδιο. Η Τουρκία πώς τοποθετείται σε αυτό το σχέδιο? Η Τουρκία, γιατί είναι σημαντικός παράγοντας. Ναι, η Τουρκία μέχρι την περίοδο που, μέχρι που επιστρέψαμε δεν είχαν ούτε εκείνη ούτε ο Τεχτάζ δεν είχαν τοποθετηθεί. Διαβάζαμε διάφορα πράγματα στον τύπο. Πρέπει να σας πω ότι το σχέδιο είχε για την Αμόχωστον, επειδή μιλάμε για την Αμόχωστο. Ακριβώς αυτό θα πω. Ναι, θα έρθω στην Αμόχωστο. Ναι. Να αφήσω κατά μέρος ότι είχε θετικά στοιχεία, ότι με βάση αυτό το σχέδιο έφευγε ο στρατός πλήρως. Ναι, αλλά δεν το αναλύσουμε για την Αμόχωστο. Ναι. Για την Αμόχωστο έλεγε τα εξής, ότι θα ετίθετο η Αμόχωστο υπό τη διαχείριση, τη διεύθυνση των Ηνωμένων Εθνών και θα αποτελούσε επέκταση της νεκρής ζώνης. Ουσιαστικά έμπαινε μέσα στο πλαίσιο της νεκρής ζώνης. Τα Ηνωμένα Έθνη θα διοικούσαν την περιοχή. Η Αμοχωστιανή θα πήγαιναν πίσω με την έναρξη των συνομιλιών, όχι μετά που θα καταλήγαμε, με την έναρξη. Δεν υπήρχε ένα αριθμητικός περιορισμός, αυτό το λέει το σχέδιο μέσα, και, πολύ σημαντικό, και αν αποτύχαναν οι συνομιλίες, δεν θα έφευγαν οι βαροσότες από εκεί. Δηλαδή, θα έμπαιναν μέσα όταν ξεκινούσαν οι συνομιλίες. Ανεξάρτητα από την έκβαση των συνομιλιών, το βαρός θα παρέμενε υπό την διαχείριση των Ηνωμένων Εθνών. Να προσθέσω κάτι στον κύριο Ρολάντη. Αναφέρεται και γεωγραφικά στην περιοχή. Ναι, αναφέρεται. Είναι εδώ, υπάρχει η τελευταία σελίδα. Εδώ η τελευταία σελίδα είναι για την Αμόχωστο. Ήταν ολόκληρη η Αμόχωστο. Ναι. Δεν ήταν υπερηφραγμένη η περιοχή. Το λέω γιατί περιγράφει την περιοχή εδώ, όπως είναι. Ολόκληρο το βαρός. Ναι, ολόκληρο το βαρός. Χωρίς όμως να γνωρίζουμε ποια θα ήταν η αντίδραση της Τουρκίας. Εκτός αν δεχτούμε ότι οι συγκυρίες και οι πιέσεις ήταν τέτοιες τότε με το εμπάρκο των όπλων κλπ. Που θα την εξανάγκαζα. Η Ελλάς ήταν υπέρ. Είχα δει τον Ράλλιν που ήταν υπουργός εξωτερικών. Εκείνοι είχαν έρθει σε επαφή με την Τουρκία. Τα μηνύματα που παίρναμε από την Αθήνα ότι
η Τουρκία μάλλον θα το δεχόταν. Από την διπλωματική υπηρεσία είχαμε παρόμοια μηνύματα γενικά, χωρίς να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Ασφαλώς η Τουρκία παίζει και τα παιχνίδια της. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή εγώ αυτό το δεχόταν. Κύριε Ρολάντη, να βάλουμε μια τελεία εδώ, να δώσω και την ευκαιρία στην κυρία Μαρκούλη. Απλώς αν θέλετε να συμπληρώσω δύο λόγια, για να ξέρουμε την έκβαση. Όταν ήρθαμε πίσω, τοποθετήθησαν πλέον τα κόμματα, η ΕΔΕΚ ήταν εναντίον. Από την αρχή. Το ίδιο και η Εκκλησία. Το ΑΚΕΛ, παρόλο που αναμέναμε θετική απάντηση, τελικά είπε όχι. Οι πληροφορίες που είχαμε, ο κύριος Κυπριανού και εγώ τότε, ήταν ότι το μήνυμα από την Σοβιετική Ένωση τότε, μέσω του πρέσβεια Στάβιν, ήταν αρνητικό. Είμαστε και σε μια εποχή ψυχρού πολέμου τότε. Βεβαίως. Και το επιχείρημα ήταν ότι το ΑΚΕΛ και οι Σοβιετικοί δεν μπορούσαν να δεχθούν να λυθεί το Κυπριακό στη βάση ενός νατοϊκού υπεριαλιστικού σχεδίου. Ναι, αλλά ανεξάρτητα από το τι έλεγε οποιοδήποτε κόμμα, ο πρόεδρος ήταν. Εγώ συνεβούλευσα τον πρόεδρο, παρόλε στην συμμαχία που υπήρχε μαζί με το ΑΚΕΛ, να προχωρήσει και να δεχθεί αυτό το σχέδιο. Τελικά ο κύριος Κυπριανού, επειδή και εκείνος δεν το ήθελε στην πραγματικότητα και επειδή και η ΕΔΕΚ που ήταν ο τρίτος σύμμαχος σε αυτήν την συμμαχία της εποχής εκείνης είχε πει όχι, ήταν και η Εκκλησία εναντίον, επήγαινε και το Δίκο εναντίον, επήγαινε και το ΑΚΕΛ εναντίον και έμεινε ο συναγερμός υπέρ. Αυτή ήταν η κατάληξη περίπου. Φυσικά ήταν, το θέμα αυτό ήταν στον πρόεδρο. Εναπόκειτο στον πρόεδρο να το δεχθεί, να το απορρίψει. Δεν ήταν τα κόμματα που απέρριπταν, τα κόμματα έπαιρναν θέση. Αυτές ήταν οι θέσεις. Κάποιοι από το Δίκο υπέρ, κύριε Λάμπη. Ναι, γεγονός αυτό θα το έλεγα, διότι η πραγματικότητα είναι ότι ο Αλέξης, όπως και ο Αλέκος ο Μιχαηλίδης, εκτός από μένα που είναι γνωστό ότι είχα προσπαθήσει να περάσει εκείνο το σχέδιο, και μάλιστα το είχα συζητήσει και με τον Εζεκία τον Παπαϊόν, με τον οποίο ήμουν πολύ φίλος τότε. Είμαστε οι τρεις οι οποίοι είμαστε υπέρ από το Δίκο. Ευχαριστώ κύριε Ρολάντη. Κυρία Μαρκούλη, έρχομαι σε εσάς. Το θεωρείτε και εσείς χαμένη ευκαιρία, το αντιαμερικανοκαναδικό σχέδιο? Εγώ θα ήθελα βασικά να επικεντρωθούμε πάνω σε πραγματικές προτάσεις ή πρωτοβουλίες που αφορούσαν κυρίως την Αμόχωστο. Γιατί όσον αφορά αυτό το σχέδιο των Αμερικανών, Βρετανών και Καναδών, ήταν ένα συνολικό πλαίσιο λύσης. Περιείχε βέβαια μια πολύ σημαντική παράγραφο, μια σελίδας παράγραφο σχετικά με την Αμόχωστο, όμως υπήρχαν και πάρα πολλές άλλες πρόνοιες, οι οποίες αν τις δει κανείς προσεκτικά, ήταν αρκετά επικίνδυνες για την εποχή τότε. Ίσως βλέποντας τα πράγματα σήμερα, με την σοφία και την εμπειρία που έχουμε σήμερα, να τα βλέπουμε διαφορετικά. Θα πρέπει όμως να τα δούμε 4 χρόνια μετά από την τουρκική εισβολή και κατοχή. Και ιδίως θα πρέπει να δούμε το κλίμα... Δεν υπήρχαν τελεσμένα όμως, έτσι. Δεν υπήρχαν τελεσμένα σε επίπεδο περιουσιών, δηλαδή υπήρχαν οι πρόσφυγες ακόμα ήταν στα αντίσκηνα. Οι έπικοι είχαν αρχίσει να έρχονται από το τέλος του 1974. Ναι. Το μεγάλο κύμα των επίκων ήρθε μεταξύ 75 και 78. Ήταν μικρός ο αριθμός των επίκων. Ήταν μικρός σε σύγκριση με σήμερα, οπωσδήποτε. 15.000. 15 έγιναν το 83. Πάντως είχαν αρχίσει να... Αυτό που ήθελα να τονίσω όμως είναι ότι υπήρχε μια φοβερή δυσπιστία την εποχή εκείνη όσον αφορά τις προθέσεις των Αμερικανών. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι στην τουρκική εισβολή η Αμερικανική κυβέρνηση έπαιξε ένα πολύ αρνητικό ρόλο. Σίγουρα άναψε το πράσινο φως στην Τουρκία για να εισβάλλει στην Κύπρο. Άρα υπήρχε μια πολύ μεγάλη δυσπιστία. Και αυτό που είπε και ο κύριος Ρολάντης προηγουμένως, πιστεύω ότι τότε είχαμε μία προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η τάση που επικρατούσε τότε στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα, ήταν για διεθνοποίηση του Κυπριακού. Λόγω του ότι το θέμα εκρίνεται ότι δεν ήταν μόνο μία ενδοκοινοτική διένεξη, αλλά ήταν ένα θέμα εισβολής και κατοχής. Άρα, σίγουρα υπήρχε ο ενδοκοινοτικός διάλογος, αλλά και η κυβέρνηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και η κυβέρνηση του Σπύρου Κυπριανού επεδίωκαν τη διεθνοποίηση. Είδαν τότε οι πολιτικοί, όπως είπε ο κ. Ρολάντης, τελικά μόνο
ο Γλάφκος ο Κληρίδης υποστήριξε το σχέδιο, όλη η άλλη πολιτική ηγεσία το είδε αρνητικά. Πιστεύω λόγω της δυσπιστίας όσον αφορά το γεγονός ότι προερχόταν από δυτικές δυνάμεις. Ωραία. Εν όψη και του ρόλου των δυτικών δυνάμεων στο θέμα της εισβολής. Στην ανοχή δεν παρεμποδί... τους το 1974 όταν έγινε εισβολή. Γι' αυτό θα πρέπει νομίζω να το δούμε από αυτή τη σκοπιά. Θα ήθελα όμως να επικεντρωθούμε σε πραγματικές ευκαιρίες. Σε πραγματικές ευκαιρίες που αφορούσαν κυρίως το θέμα της αμοχώς του. Και θα ήθελα έτσι πολύ επιγραμματικά να αναφερθώ στην δεύτερη συμφωνία κορυφής. Είναι εκεί που αναδεικνύεται βασικά το θέμα της προτεραιότητας της αμοχώς του. Θα ήθελα να αναφερθώ στην εναρκτήρια δήλωση του Γενικού Γραμματέα τον Αύγουστο του 1980, η οποία περιέχει μεν και ορισμένες δυσμενείς πρόνοιες όσον αφορά τη διζωνικότητα, το θέμα ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων. Περιέχει όμως και μια πολύ σημαντική πρόνοια όσον αφορά τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν κατά την έναρξη του διαλόγου. Μιλάτε για την αναφορά του στην παράγραφο 5 ότι θα δινόταν προτεραιότητα στην επίτευξη της συμφωνίας. Αυτό είναι στη Συμφωνία Κορυφής του 1979. Ακολουθεί τον Αύγουστο του 1980 η εναρκτήρια δήλωση του Γενικού Γραμματέα με βάση την οποία ξεκίνησαν οι συνομιλίες. Εκεί υπάρχει για πρώτη φορά ημερήσια διάταξη και μεταξύ των τεσσάρων θεμάτων που προβάλλονται είναι και το θέμα της επανεγκατάστασης στην αμόχωση του. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ σημαντική ενέργεια αυτή εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα του Κουρτ Βαλχάιμ τότε, την οποία είδαμε να επαναλαμβάνεται σε πολλές άλλες περιπτώσεις αργότερα. Δηλαδή αυτή η προτεραιότητα και ο διαχωρισμός μεταξύ συζητήσεων για το εδαφικό και το θέμα των παρουσία. Δυστυχώς σήμερα, και δεν μιλώ για την παρούσα κυβέρνηση, σήμερα μετά από το, ιδίως μετά από την, από το 1990, δεν βλέπουμε αυτή την προτεραιότητα. Βλέπουμε να συζητείται το θέμα των παρουσίων μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της επίλυσης του εδαφικού προβλήματος. Δηλαδή, για να το συνοψίσω, κυρία Μαρκουλή, το θέμα των παρουσίων λειτουργούσε κάπως ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ήταν εκτός. Ήταν προτεραιότητα και εκτός του εδαφικού. Και εκτός του εδαφικού. Ενώ σήμερα συζητείται ως συνολική λύση για το εδαφικό. Δυστυχώς επεκράτησε μετά από κάποιο χρονικό σημείο και ιδίως, κατά την άποψή μου. Εσείς λόγω το θεωρείτε μοιραίο σφάλμα της πλευράς μας αυτό? Όχι. Είναι λόγω της θέσης της τουρκικής πλευράς. Που καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Ήταν πάντοτε πρόθεση των Τούρκων και μάλιστα υπήρχε και σε πολλές από τις προτάσεις των Τούρκων να ενταχθεί το Βαρόσι στο πλαίσιο του εδαφικού. Από τη στιγμή που ήταν αποτέλεσμα και της συμφωνίας κορυφής ότι το Βαρόσι το αντιμετωπίζουμε σαν ξεχωριστά. Πώς στη συνέχεια δεχτήκαμε να μας το εντάξει η Τουρκία στο ήταν εδαφικό? Λόγω του ότι και οι τουρκικές προτάσεις οι οποίες ακολούθησαν αργότερα αλλά και οι πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα ενέτασαν δυστυχώς, ας πάρουμε τη δέσμη Δεόν Γκάλη. Στη δέσμη Δεόν Γκάλη δεν υπήρχε προτεραιότητα της αμοχώς του. Υπάρχει αναφορά. Υπάρχει αναφορά, ναι, αλλά υπομορφή προτεραιότητας. Υπάρχει το 789. Ήταν όταν απέτυχε η πρωτοβουλία. Πριν πάμε εκεί, πήγαμε πολύ μακριά. Ο κύριος Γαλανός, παρακαλώ. Εντάξει, είπα να μιλήσω τελευταίως, αλλά να μην ξεχνούμε και κάποια ατμόσφαιρα που δημιουργήσαμε εμείς. Περιραίωσαν την εποχή που μιλάει η κυρία Μαρκουλή. Το παραμύθι της αμοχωστοποίησης, ναι, πιστεύω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να φύγει η αμόχωστο σαν προτεραιότητα και σαν μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και σαν μια επέκταση της νεκρής ζώνης. Όταν έρθει η σειρά μου θα πω μερικά πράγματα, αλλά να λάβουμε υπόψη και το κλίμα που εμείς ήδη δημιουργήσαμε και το οποίο βοήθησε την Τουρκία στο να τελικά στο να απομακρυνθεί η αμόχωστος σαν μια υποχρέωση της Τουρκίας, σαν ένα βήμα που μπορούσε να κάνει χωρίς να αναγκαστεί η πλευρά μας να κάνει καμιά υποχώρηση. Το θέμα της αμοχωστοποίησης δυστυχώς έκανε, εθυματοποίησε κατά κάποιον τρόπο όλες αυτές τις προηγούμενες ενέργειες. Ωραία. Κύριε Λουκαΐδη, έρχομαι σε εσάς. Οι επόμενοι γύροι, όπως ακούσαμε, συνομιλιών δεν περιείχαν την αμόχωστο στη πτυχή του. Είχαν περιλάβει την αμόχωστο, με συγχωρείτε, στη πτυχή του εδαφικού. Αυτό τι σήμαινε για τις μετέπειτα εξελίξεις?
Προτού απαντήσω σε αυτό το ερώτημα σας, να μου επιτρέψετε να κάνω κάποια σχόλια και στο γενικό ερώτημα καταρχήν, κατά πόσον υπήρξε χαμένες ευκαιρίες, και ένα-δύο σχόλια για το Αμερικανο-Βρετανο-Καναδικό. Νομίζω ότι θα είμαστε ενάδικοι για τον εαυτό μας, εάν λέγαμε ότι η άλλη πλευρά είχε έρθει σε οποιοδήποτε στάδιο από το 1974 και μετά και μας είχε προτείνει την παράδοση της αμοχώς του στους νόμιμους κατοίκους της, άνευ αταλλαγμάτων ή άνευ διασύνδεσης με σχέδια λύσης του Κυπριακού που εμπεριείχαν αρνητικές πρόνοιες, και εμείς την απορρίπταμε. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι κάτι τέτοιο ποτέ δεν έγινε. Εκείνο για το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε για λόγους καταγραφής στην ιστορία, αν θέλετε, είναι ενδεχομένως λαθασμένους ατυχείς χειρισμούς που έχουν γίνει από τη δική μας την πλευρά, που ενίοτε είχαν δυσκολέψει, αν θέλετε, είχαν διευκολύνει την άλλη πλευρά να απαλλαγεί από πιέσεις γύρω από το ζήτημα της αμοχώς του. Όπως και ευρύτερα γύρω από την επίλυση του Κυπριακού. Αυτό είναι, νομίζω, που πρέπει κυρίως να συζητάμε. Και νομίζω ότι σε μια τέτοια συζήτηση όλοι θα συμφωνούμε ότι αν μιλάμε για λαθασμένους χειρισμούς και ατυχείς χειρισμούς, πρέπει να θυμόμαστε τα εγκλήματα ή το έγκλημα που έχει γίνει, κύριε Χαραλαμπίδου. Και αναφέρομαι σε αυτούς που παρέδωσαν την πόλη της αμοχώς του. Αναφέρομαι στην προδοσία που συνέβη και αναφέρομαι στη δράση της ΙΟΚΑ Β. Και επιτρέψτε μου να σταθώ σε αυτό το ζήτημα, γιατί αναφερόμαστε από το 1974 και μετά για χαμένες ευκαιρίες, ενώ δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ακριβώς δώσαμε και την αμόχωστο, δώσαμε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κυπριακού εδάφους στην Τουρκία, το οποίο κατέχει μέχρι και σήμερα. Από εκεί και πέρα έχει γίνει αναφορά για το Αμερικανο-Βρετανο-Καναδικό. Θα συμφωνήσω με αυτά που έχει πει η κυρία Μαρκουλή και θα προσθέσω το εξής. Η δική μας γνώση επί του ζητήματος είναι ότι η αμόχωστος τότε δεν επιστρέφεται παρά μόνο σταδιακά και αναλόγως της εξέλιξης των διαπραγματεύσεων. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Δεύτερον, από τότε μέχρι και σήμερα, σταθερά, διαχρονικά, εμένουμε ως ελληνοκυπριακή πλευρά στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Όχι τυχαία. Ακόμα και σήμερα που είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν συζητάμε αλλαγή πλαισίου αναζήτησης λύσης. Γιατί? Όχι τυχαία. Αυτό έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι το διεθνές δίκαιο, καταστατικός χάρτη στο ΙΕ, είναι όπλα στη φαρέτρα μας, τα οποία μπορούμε να αξιοποιούμε και αξιοποιούμε σε κάθε διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Πράγματα τα οποία δεν θα είχαμε στην περίπτωση συζήτησης ενός σχεδίου που προέρχονταν από τις συγκεκριμένες δυνάμεις. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της αμοχώς του σε αυτό το σχέδιο συνδυόταν ακριβώς με το ίδιο το σχέδιο και με τις πρόνοιες που υπήρχαν. Και υπήρχαν αρνητικές πρόνοιες, κύριε Χαραλαμπίδου, τις οποίες πρέπει να καταγράψουμε σε ό,τι αφορά τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της μιας κυριαρχίας, της μιας διεθνούς προσωπικότητας, της μιας ηθαγένειας. Υπήρχε δυνατότητα διαφορετικών ερμηνειών τότε. Όχι παρερμηνειών, και το σημειώνω αυτό. Διότι παρερμηνείες έχουμε και σήμερα από ξεκάθαρα Μάλιστα. κείμενα που βγαίνουν από πλευράς. Ολοκληρώστε, κύριε Βαρκάδη. Αναφερόμαστε σε δυνατότητα διαφορετικών ερμηνειών που ήταν επικίνδυνες. Και βεβαίως, κρίνοντας όλα αυτά, το ΑΚΕΛ είχε κρίνει τότε ότι θα έπρεπε να απορριφθεί το σχέδιο. Καμία σχέση οι αναφορές σε ό,τι αφορά την στάση της Σοβιετικής Ένωσης. Άλλωστε, όπως είπε και ο κύριος Βλάντης, το σχέδιο απορρίφθηκε ούτως ή άλλως από τον πρόεδρο Κυπριανού τότε. Αυτό είναι αλήθεια. Αρκετές μέρες προτού το ΑΚΕΛ τοποθετηθεί γύρω από αυτό το ζήτημα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κολοκασίδη, έρχομαι σε εσάς. Το 1985 έγινε άλλη μια προσπάθεια, στο οποίο πάλι παρουσιαζόταν το θέμα της αμοχώς του με τα ενοποιημένα έγγραφα. Η ελληνική κυβέρνηση ήταν υπέρ της έναρξης των συνομιλιών και το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός επίσης ήταν υπέρ και πάλι απορρίπτεται από το Δημοκρατικό Κόμμα. Τώρα, εννοείται στα πλαίσια των ενοποιημένων εγγράφων, στα πλαίσια μιας συνολικής διαπραγμάτευσης. Να μου επιτρέψετε όμως και εγώ να σχολιάσω κάποια ζητήματα από αυτά που ακούστηκαν, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Λουκαΐδη ότι δεν θεωρώ ότι υπήρξε χαμένη ευκαιρία. Δεν μας δόθηκε ποτέ η αμόχωστο στο πιάτο και αρνηθήκαμε. Είναι ενδιαφέρον όμως να δούμε και πώς αναπτύχθηκε αυτή η μυθολογία περί την αμόχωστο. Διότι όντως υπήρξε μια επικέντρωση στο ζήτημα της αμόχωστο. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι επί της ουσίας ποτέ δεν πλησιάσαμε στην επιστροφή της αμοχώστου? Ναι, θεωρώ ότι ήταν πολύ μακριά η επιστροφή της αμοχώστου και αναφερόμενος σε αυτά τα σχέδια στα οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, το Αμερικανο-Καναδικο-Βρετανικό,
στην πρόταση Νεκτάζ του 1978, η οποία ήταν μια πρόταση που διατηρούσε τον έλεγχο των παρουσίων υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Μιλούσε για 35.000 κατοίκους, αλλά αναφερόταν στον έλεγχο των περιοχών που θα επιστραφούν για λόγους ασφάλειας των τουρκοκυπρίων, που κατέληγε από 35.000 σύμφωνα με υπολογισμούς να γίνει 12.000. Ήταν ναι. Και έτσι και μια μορφή εξαπάτησης από πλευράς των Τούρκων. Να θυμηθούμε όμως ότι αυτή όλη η συζήτηση περί την Αμόχωστο έχει και μια άλλη αφετηρία. Το γεγονός δηλαδή πρώτον ότι την χάσαμε τότε ενδεχομένως και να πω από δραματική ατυχία, από κακούς χειρισμούς μέσα στον πόλεμο, θέλω να πω. Δεν είχα σκοπό να την πάρουν την Αμόχωστο. Υπάρχουν ζωντανές μαρτυρίες ότι ο Τούρκος, ξέρω εγώ, στρατηγός, τι ήταν ο υπεύθυνος στην περιοχή, αναζήτησε να διαπραγματευτεί τα όρια της παλαιάς με τη νέα Αμόχωστο, αναζήτησε στρατιωτικούς της πλευράς μας και δεν εμφανίστηκε κανείς. Μάλιστα. Και προχώρησε. Υπάρχουν έντονη φημολογία ότι δεν ήταν μέσα στο σχέδιο η κατάκτηση της Αμοχώστου και φαίνεται ότι έτσι ήταν τα πράγματα. Γι' αυτό και αναπτύχθηκε η προτεραιοποίηση της Αμοχώστου που δεν βρίσκονταν λανθασμένη. Η περιέργεια όντως που αναπτύχθηκε κατά τον κύριο Γαλανότα περί αμοχωστοποίησης που έβλαψαν σύμφωνα με την άποψή του. Δεν θα πω τι έβλαψαν. Κοιτάξτε, είναι ειδικού συμβολισμού το ζήτημα της Αμόχωστου. Να βλέπεις μια πόλη ουσιαστικά να μαραζώνει και να καταστρέφεται με τον τρόπο που χάνεται η Αμόχωστος καθημερινώς, έχει ένα τρομερό συμβολισμό. Είναι και το πρακτικό ζήτημα ότι συγκεντρώνει πολλούς κατοίκους. Δηλαδή, πολλοί θα αποκατασταθούν στα σπίτια τους με την Αμόχωστο. Αλλά όντως σε ορισμένες φάσεις κινηθήκαμε. Υπήρξε παλινοδία, διότι κινηθήκαμε να προωθήσουμε την Αμόχωστο. Υπήρξε το τουρκικό τείχος και σταματήσαμε, επιστρέψαμε στο γενικότερο και σημειώθηκε έτσι μια παλινοδία κατά διαστήματα. Είπε η κυρία Μαρκουλή κάτι ενδιαφέρον και συμφωνώ με την αξιολόγηση του Αμερικανο-Βρετανο-Καναδικού σχεδίου ότι υπήρχαν αρνητικές πρόνοιες. Δηλαδή βλέπουμε και υπήρχε και μια αξιολόγηση τότε ενός συνταγματολόγου κ. Γουλφ, ο οποίος ουσιαστικά αξιολογώντας τα συνταγματικά της πρότασης, βρίσκει ότι ουσιαστικά οδηγεί σε σπαστή κυριαρχία. Μάλιστα. Και υπάρχει το τεκμήριο αρμοδιότητας, το οποίο πολεμάμε, οτίθεται ακόμη και σήμερα, να καταλήξει στην κεντρική κυβέρνηση, στο Αμερικανο-Καναδο-Βρετανικό, καταλήγει στις πολιτείες. Το ζήτημα αρχίζει να αναδύεται, το ζήτημα των εγγυημένων πλειοψηφίων. Υπάρχει μια σχετική πρόνοια. Μην μου πείτε σε πολλές λεπτομέρειες του σχεδίου, γιατί. Αλλά ούτε και αυτή η αποστρατοποίηση είναι εξασφαλισμένη με αυτό το σχέδιο. Υπάρχει μια εξαίρεση εκτός από τα στρατεύματα που θα μείνουν. Είναι που θα συμφωνηθεί να μείνουν. Ναι, αλλά ουσιαστικά δεν θα δέχονται οι Τούρκοι εκτός αν συμφωνούνται να μείνουν. Δηλαδή, δεν είναι πλήρης. Καθαρή δήλωση αναγνωριστική ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν τα στρατεύματα. Αλλά επιστρέφω σε αυτό που είπε η κυρία Μαρκουλή, ότι εάν το δούμε υπό τα σημερινά δεδομένα, μπορεί να είναι και ελκυστικό. Που εγώ διαρωτώ με αν ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα είναι ελκυστικό αυτό το σχέδιο, διότι υπενθυμίζω αυτό που ανέφερε και ο κύριος Λουκαίδης εύστοχα προηγουμένως, ότι επιστρέφει σε φάσεις, αν θα επιστραφεί. Και να υπενθυμίσουμε ζητήματα όπως το Λιμνίτη δηλαδή, που νομίζαμε ότι ήταν εξασφαλισμένη η διάνοιξη. Άρα δεν ήταν εξασφαλισμένη ούτε η επιστροφή, αλλά κάτι το οποίο είπε η κυρία Μαρκουλή, ότι υπό το φως των σημερινών δεδομένων μπορεί να είναι ελκυστικό. Κοιτάξτε, και λέει, αν είχαμε τη σοφία που έχουμε σήμερα. Εγώ ή αν είχαμε τότε τη διορατικότητα να δούμε πώς θα εξελίσσονται οι καταστάσεις. Θα διαφωνήσω επί αυτού του σημείου και θα αναφέρω το εξής. Είναι ζήτημα σοφίας τόσο, ή μήπως το γεγονός ότι διολυστήσαμε από το 1978 σε αρκετά σημεία και φτάσαμε σήμερα ουσιαστικά να βλέπουμε ένα σημαντικό αριθμό παραχωρήσεων που κάναμε μέσα από τα χρόνια, που δυστυχώς δεν κατέληξε σε τίποτα διότι δεν υπήρξε λύση. Ναι, αλλά η αύξηση του αριθμού των επίκορ δεν οφείλεται σε δική μας παραχώρηση. Ο αριθμός των επίκορ, κύριε Κολοκασί, ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό και αυξάνονται συνεχώς. Μα δεν αναφέρομαι στους επίκους αυτή τη στιγμή. Απλώς επειδή είπατε ότι ήταν δικές μας. Κοιτάξτε να δείτε.
ίσως και διαπίστωση κάποιων δεδομένων, κάποιων εξελίξεων να μας ανάγκασε. Ό,τι ήθελαν έκαναν με τα κατεχόμενα, διότι κατήχαν και εμείς είμαστε σε αδυναμία να ανατρέψουμε αυτό το γεγονός. Σύλλησαν τις εκκλησίες, έδιωξαν τους κατοίκους. Δηλαδή να μην αναφέρουμε μόνο τους επίκους. Το γεγονός δεν γίνει εθνοκάθαρση. Το αποτρέψαμε. Ναι. Δεν μου απαντήσε. Θέλω να πω, υπήρξαν και μεταγενέστεροι κακοί χειρισμοί που καθιστούν ενδεχομένως, εγώ το αμφισβητώ, κάπως πιο ελκυστικό το σχέδιο εκείνο. Δεν μου απαντήσατε όμως για τα ενωπημένα έγγραφα το 85, τα οποία έγγραφα επέφεραν και μεγάλη κρίση μεταξύ Λευκωσίας Αθηνών. Ήταν μια, πλέον συζητούμε για ένα σχέδιο πλήρες. Ναι, το οποίο δεν πάλι είναι, όμως η... Δεν είναι ζήτημα απλώς συζήτησης της αμοχώς του, είναι ένα πλήρες σχέδιο. Πρέπει να το διαχωρίσουμε. Ναι, με πολλές πτυχές και υπήρξαν επιφυλάξεις σε διάφορα θέματα αυτού του σχεδίου. Να πω ότι τελειώνοντας απλώς σε ό,τι αφορά τη συμφωνία του αείμνηστου Κυπριανού μαζί με τον Δεκτάζ, όντως ο πρόεδρος Κυπριανού έκανε ό,τι μπορούσε για να προτεραιοποιήσει την αμόχωστο και υπάρχει το σημείο 5. Αλλά να υπενθυμίσουμε ότι και το σημείο 5 αναφέρεται σε προτεραιοποίηση της διαπραγμάτευσης, όχι της εγκατάστασης. Κατά προτεραιότητα να συζητήσουμε την αμόχωστο. Δηλαδή ούτε και εκεί οι Τούρκοι ήσαν, ας πούμε, γενναιόδοροι. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κολοκασίδη. Να δώσω το λόγο στον κύριο Γαλανό και αμέσως μετά σε εσάς. Κύριε Γαλανέ, ακούσατε τις τοποθετήσεις. Λοιπόν, επί της ουσίας, η επιστροφή της Αμοχώστου δεν τέθηκε ποτέ θέμα. Επί της ουσίας, κατά τα λεγόμενα του κύριου Κολοκασίδη. Κύριε Χαραμπίδου, νομίζω ότι. Όχι, δεν θα απαντήσω στον κύριο Κολοκασίδη. Επειδή είστε τελευταίος ομιλητής, γι' αυτό να χαρακτηρίζετε. Δεν είπαμε ότι δεν τέθηκε θέμα. Είμαι εδώ για να βάλω θέσεις, όχι αντιθέσεις. Παρακαλώ. Και δεν νομίζω να διαφωνώ με κανένα με τους προλαλήσαντες, αλλά νομίζω δεν μπορούμε να συζητούμε το θέμα της Αμοχώστου και να μην συζητούμε το Κυπριακό. Το Κυπριακό που συζητούμε και ανοίγει το Κυπριακό, διότι η Αμόχωστος ήταν πάντα συνδεδεμένη με τη συνολική λύση του προβλήματος. Η Αμόχωστος όμως ήταν, και θα επανέλθω γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το σημείο, μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και έπαψε να είναι, κύριε Γαλανέ. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι ξεκινήσατε με την ερώτηση που είναι βασική και πρέπει να απαντήσω, και θα έρθω και σε αυτό το σημείο. Ξεκινήσατε με την ερώτηση εάν υπήρξαν χαμένες ευκαιρίες. Δεν μπορεί κανένα να πει ότι ήσαν χαμένες ευκαιρίες, γιατί ουδέποτε η τουρκική πλευρά έδωσε την εικόνα ότι ήταν έτοιμη να δεχθεί από την ελληνοκυπριακή διοίκηση την επιστροφή των κατοίκων. Υπήρξαν όμως λαθασμένοι χειρισμοί και μη εκμετάλλευση κάποιου κλίματος πιέσεων προς την Τουρκία. Και εγώ θα πω σε 2-3 συγκεκριμένα. Η Τουρκία πιέζεται μόνο όταν πιέζουν τα στρατηγικά συμφέροντα μέσω των συμμάχων της. Πότε πιέζει η Τουρκία την πρώτη φορά? Με το Αγγλο-Αμερικανο-Καναδικό σχέδιο. Γι' αυτό δεν έπεσαν από τον ουρανό. Ήταν αντάλλαγμα στην άρση του εμπάρκου. Να μην ξεχνούμε ποτέ ότι ανέλαβε η κυβέρνηση Κάρτερ σαν αντάλλαγμα που ήρθε το εμπάρκο τότε και η Ελλάδα δέχθη την άρση του εμπάρκου να κάνει κάποιες κινήσεις για λύση του Κυπριακού. Μάλιστα. Έγιναν δύο κινήσεις. Η αναλογία 7-10. Που δόθηκε στην Ελλάδα όσον αφορά τη στρατιωτική βοήθεια. Και το δεύτερο ήταν αυτό το σχέδιο που εγώ δεν συζητώ τα διάφορα θέματα ουσίας, αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, και αν είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε ή όχι. Το γεγονός για την Αμόχωστο ήταν ότι η Αμόχωστο εδίδεται με την αρχή των συνομιλιών. Ήταν κάτι για το οποίο εδεσμεύτησαν οι Αμερικάνοι να προχωρήσουν, δηλαδή θα μπορούσαμε να αρχίσουμε την επιστροφή να Αμόχωστο σαν μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, χωρίς να δεσμευτούμε όσον αφορά την τελική λύση του Κυπριακού και την πρόοδο των συνομιλίων. Ένα θέμα. Το δεύτερο που δεν αξιοποιήθηκε ήταν το ψήφισμα, βεβαίως η δεύτερη συμφωνία κορυφής, και νομίζω ότι πολύ σωστά ο αείμνηστος Σπύρος Κυπριανού έβαλε εκείνη την παράγραφο, η οποία σιγά σιγά και από τότε ήταν η σωστή τοποθέτηση, έβαζε την Αμόχωστο σε μια επέκταση της νεκρής ζώνης, πράγμα που αφαιρούσε την Αμόχωστο από τη συζήτηση του υπόλοιπου εδαφικού. Γι' αυτό και η αμοχωστοποίηση δεν στέκεται. Η δεύτερη περίπτωση ήταν η αξιοποίηση του 550, που είναι. Και το μοναδικό ίσως ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που αναφέρεται σε τουρκικά στρατεύματα. Συμβουλίου Ασφαλείας, όχι Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το οποίο μιλούσε για την εγκατάσταση των κατοίκων της Αμοχώστου, εάν προσθέσουμε σε αυτό ένα άλλο ψήφισμα, το οποίο είναι ξεκαθάριζε τα πίσω. Ναι, να εξηγήσουμε ότι το 550 μιλούσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα αναλάμβαναν την Αμόχωστο. Την Αμόχωστο και είχε την υποχρέωση να παραδώσει η Τουρκία και τα δεσμευτικών Συμβουλίου Ασφαλείας. Και το 789. Κάτι περίπου το ίδιο, αλλά θα επεκτείνεται η νεκρή ζώνη και πάλι θα επεκτείνεται η νεκρή ζώνη. Αυτό δεν το αξιοποιήσαμε και δεν ελήφθη κάποια διεθνής εκστρατεία στο θέμα να μοχωθούν. Δηλαδή από πλευράς δικής το μας. Τρίτον,
Ναι, νομίζω ότι κάπου αδρανήσαμε. Κάπου δεν υπήρξε η σωστή διεθνοποίηση και δεν έγινε ο σωστό συνδυασμό και δεν αντιληφθήκαμε το μέτρο οικοδόμηση εμπιστοσύνη που είπετε. Το τρίτο. Και μπαίνω σε κάτι το οποίο εδώ μπορεί να γίνει συζήτηση, γι' αυτό είπα. Μιλούμε για το Κυπριακό. Σχέδιο Άναν. Η όλη ιστορία. Εγώ δεν θα ζητήσω τα υπέρ ή κατά. Δεν εγώ, θα εγώ ψήφισα κατά για κάποιους, αλλά το σχέδιο Άναν. Και θα εξηγήσω γιατί. Εδώ τι έγινε πριν και μετά από το σχέδιο Άναν. Βάλαμε σχέδιο παραμονές που θα μπαίναμε στην Ευρώπη. Εμπήκαμε σε συνομιλίες ενώ ήταν εκτεθειμένοι η Τουρκία και η τουρκική πλευρά μοντεχτά στη Χάγη και στην Κοπεχάγη σαν οι αδιάλλακτοι. Εάν δεν εμπαίναμε σε αυτές τις συνομιλίες και περιμέναμε να αρχίσουν συνομιλίες ή να γίνει προσπάθεια για συνομιλίες, μετά που θα μπαίναμε πολύ δυνατοί ή όχι σαν βρεγμένοι γάτοι στην Ευρώπη. Εμπήκαμε στις συνομιλίες, εδεχτήκαμε την επιδιαιτησία ενώ δεν είμαστε έτοιμοι και την απορρίψαμε και ίσως καλά την απορρίψαμε. Μη μου πείτε σε αυτό, κύριε Καλανίδη. Καταλήγω, ναι. Όχι, καταλήγω στο ότι μπαίνοντας στην Ευρώπη και ξεκινώντας την πορεία της η Τουρκία, δεν τέθησαν οι πραγματικοί όροι που έπρεπε να τεθούν και τέθησαν θέματα ανοίγματος λιμανιών. Δεν είναι εμπορικό το θέμα. Εντάξει, έχει κάποια σημασία όσον αφορά. Θα απαντήσει ο κύριος Κολοκαθήρης, γιατί είναι η κυβέρνηση Παπαδόπουλου που έθεσε το θέμα λιμανιών. Μα είμαι υποχρεωμένο να πάρω απόψεις ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ναι. Εδώ λέω ότι δεν έχει κανονικά μπαίνοντας στην Ευρώπη και ξεκινώντας την πορεία η Τουρκία, έπρεπε να δεθεί θέμα τερματισμού της τουρκικής κατοχής. Και μπορούσε να έχει εντεθεί κάλλιστα το θέμα αμοχώς του, η Τουρκία βρισκόταν σε δεινή θέση. Και δεν πιστεύω ότι εξαντλήσαμε τα όπλα μας που θα είχαμε αν μπαίναμε σωστά στην Ευρώπη με το να τεθεί θέμα αναγνώρισης του θύματος από το θήτη. Ωραία, εδώ έχω απόψεις, δεν αφισβητώ τον πατριωτισμό του οποιοδήποτε. Το αλλά αυτές είναι η άποψή μου ότι οι χειρισμοί μπορούσαν να ήταν πολύ διαφορετικοί και θα βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη θέση στην Ευρώπη από ό,τι είμαστε σήμερα. Πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είμαστε σε λίγο και πάλι κοντά σας. Επιχειρηματίες της Κύπρου. Στις δυσκολίες απαντάμε δημιουργώντας ευκαιρίες. Με το σχέδιο στελέχωσης επιχορηγούμε τις επιχειρήσεις για πρόσληψη νέων αποφύτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Απλά, πρακτικά, αποτελεσματικά επιχορηγούμε την κατάρτιση, προάγουμε τη στελέχωσή σας. Υπουργείο Εργασίας και Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Pilates Power Gym. Ο προσωπικός σας γυμναστής Pilates μέσα στο σπίτι σας, που σας προσφέρει ένα ισορροπημένο και αποτελεσματικό τρόπο άσκησης. Χάστε βάρος και πόντους, δυναμώστε τους μυς και ανεβάστε την ενέργειά σας, έχοντας να επιλέξετε μέσα από 95 διαφορετικές τάσεις εκγύμνασης. Γυμνάζει όλο το σώμα και κάνει stretching χωρίς να επιβαρύνει τη σπονδυλική σας στήλη. Ιδανικό για γυναίκες αφού σμιλεύει το σώμα και για άντρες αφού δυναμώνει τους μυς. Pilates Power Gym. Το ότι χρειάζεστε άσκηση δεν σηκώνει αμφιβολία. Κάντε την με τον καλύτερο τρόπο. Telemarketing. Έξυπνα προϊόντα. Ραδιομαραθώνιος 2009. Η Coca-Cola παρουσιάζει το μήνα μουσικής στη μουσική σκηνή Red. Νίκος Πορτοκάλογλου στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Ο ερωτικός Μίκης Θεοδωράκης από τον Κώστα Μακεδόνα και την Αναστασία Μουτσάτσου στις 15 Οκτωβρίου. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας στις 28 και 29 Οκτωβρίου. Εισιτήριο εισφοράς για το ραδιομαραθώνιο 35 ευρώ. Προκρατήσεις στο τηλέφωνο 22 76 77 11. Μόνο η αγάπη μπορεί. Ραδιομαραθώνιο 2009. 20 χρόνια προσφοράς και αγάπης από τη Μαρφίν Λαϊκή Μπανκ και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Μέγας χορηγός Coca-Cola. Χορηγός Baker Tilly Clito. Υποστηρικτές Olympic Air, Ξενοδοχείο Hilton και Cosmos Trading. Σας παρουσιάζουμε το Easy Coach. Έχει σχεδιαστεί για να δημιουργείτε το χτένισμα που θέλετε με απλό και γρήγορο τρόπο. Δείτε πόσο εύκολο είναι. Βάλτε το χτενάκι στη μία πλευρά, τεντώστε και κλείστε με το άλλο χτενάκι στην άλλη πλευρά. Αποκτήστε τέλειο look για το πρωινό σας τρέξιμο, τα επαγγελματικά σας ραντεβού, ακόμα και το γάμο σας. Προστατεύει τις λεπτές τρίχες, βάζει σε τάξη τα σγουρά μαλλιά και ταιριάζει τέλεια ακόμα και σε κοντά μαλλιά. Υπέροχη αλογοουρά στο λεπτό. Εντυπωσιακός γαλλικός σκότσος και αμέτρητα ακόμα χτενίσματα. Θα λάβετε 4 χτενάκια, ένα ασημί με στράς, ένα μαύρο, ένα μπρονζέ και ένα στο χρώμα της άμμου, καθώς και οδηγό χτενισμάτων.
Τηλεφωνήστε τώρα στο 2287 8025 και αποκτήστε το σετ 4 τεμαχίων Easy Cobs εύκολα και γρήγορα μόνο με 24 ευρώ και 90 cent. Μπορείτε να αποκτήσετε ένα επιπλέον σετ με 4 χτενάκια στην τιμή των 24 ευρώ και 90 cent. Είναι μια προσφορά του Shop TV. Το τελευταίο σχόλιο του κυρίου Γαλανού αναφορικά με τα δύο ψηφίσματα, τα οποία κατά κάποιον τρόπο το ένα, το 550, ήθελε την αμόχωστο πίσω στα Ηνωμένα Έθνη, να παραδοθεί στα Ηνωμένα Έθνη, και το 789, το οποίο ήρθε κάποια χρόνια αργότερα από το 84 που ήταν το 550, το 92, σύμφωνα με το οποίο θα επεκτείνεται η νεκρή ζώνη. Και θα έρθω στον κύριο Ρολάντη για να θέσω το εξής ερώτημα. Ναι, αν μπορώ όμως να απαντήσω σε ορισμένα σημεία. Ναι. Θέλω να μου απαντήσεις αυτό. Και το ερώτημα. Λοιπόν, το 789 ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έτσι. Η Τουρκία πριν ένα χρόνο έγινε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας χωρίς ποτέ να υλοποιήσει οποιοδήποτε από αυτά τα ψηφίσματα. Τι μας λέει αυτό, πώς ερμηνεύεται αυτό, κύριε Ρολάντη? Εγώ το λέω βγαίνουν χρόνια τα ψηφίσματα για να μπαίνουν στα ντουλάπια του Συμβουλίου Ασφαλείας και των Ηνωμένων Εθνών. Αγαπητή μου Ειρήνη, οπότε η ολιγορία δική μας μετά τι είναι? Εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Γι' αυτό δεν διαφωνώ με αυτά που άκουσα εδώ. Αλλά χωρίζω τα πράγματα σε δύο κατηγορίες. Στις θεωρίες και πολλές φορές και τα ψηφίσματα και εκεί που είχαμε πρακτικές ευκαιρίες να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Όχι, το 789 ήμουν στη Νέα Νιόρκη. Γιατί ακούμε πολλές φορές για τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είμαι εναντίον. Παρόλο που είπα ότι είναι επιταγές χωρίς αντίκρισμα και έμεινα και στην ιστορία αυτό το πράγμα. Δεν είναι διότι είμαι αντίθετος με τα ψηφίσματα. Αλλά να πω 2-3 λόγια για όσα έχουν λεχθεί ήδη. Για το σχέδιο των Αμερικανών. Ναι, μην κολλήσουμε σε όχι, εκείνο. Όχι, σημαντικό, γι' αυτό θα το αναφέρω. Δηλαδή δεν θέλω να μπω σε αντιπαραθέσεις, αλλά ελέγχθη ότι ήταν οι Αμερικανοί και δεν τους εμπιστευόμαστε. Όμως εμείς επέζαμε τις καμπάνες όταν βγήκε ο Κάρτερ για να αναλάβουν πρωτοβουλία. Θυμάστε? Ναι, ίσως γιατί έφυγαν αυτοί που ανέχτηκαν την εισβολή. Όταν εξελέγει ο Κάρτερ τότε, παίζαμε καμπάνες, διότι αναμέναμε να πάρει πρωτοβουλία. Και όταν την επήρε, λέμε τώρα ότι δεν τους εμπιστευόμαστε. Είναι τα που παίζαμε τις καμπάνες τότε. Δεύτερο σημείο. Εμείς εκαλέσαμε τον Μάθιου Νίμετς να έρθει στη Λευκοσία. Διαβουλεύεται μαζί μας με μένα και την ομάδα μου για 6-7 μέρες. Εγνώση του κυρίου Κυπριανού, ο οποίος είχε πλήρη γνώση, και διαβουλεύεται και με την άλλη πλευρά. Και ήρθαν και μας έδωσαν το σχέδιο. Δηλαδή, ή θέλουμε να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία ορισμένες ισχυρές χώρες για να έχουμε ένα αποτέλεσμα, ή δεν το θέλουμε και μένουμε στα ψηφίσματα τα οποία ποιος θα τα βάλει σε εφαρμογή. Εδώ είχαμε τρεις ισχυρές χώρες. Ασφαλώς το σχέδιο αυτό δεν έχει τίποτε το νατοϊκό σε εισαγωγικά μέσα του. Όπως είπε και ο κύριος Κολοκασίδης, αν το δούμε σήμερα, μα και τότε, εμείς που το βλέπαμε τότε, και ο κύριος Γαλανός που το είχε προκρίνει τότε, και εγώ. Βλέπαμε ότι υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία με στον το σχέδιο. Ασφαλώς πάντοτε θα υπάρχουν και τα αρνητικά. Υπάρχει σχέδιο χωρίς να έχει αρνητικά. Δεν θα μπω στη συζήτηση όμως του σχεδίου αυτού. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το σχέδιο ήταν μια από τις πρακτικές ευκαιρίες. Δεν λέω σίγουρα χαμένη ευκαιρία, αλλά μια από τις ευκαιρίες να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Διευκρινίστε μου κάτι. Αφού με πήγατε πίσω πάλι, θα σας πάω και εγώ στο 1981, όπου είχε γίνει άλλη μια πρόταση για άνοιγμα του αεροδρομίου Λευκοσίας. Και σοβαρή πρόταση. Με αντάλλαγμα την επιστροφή των κατοίκων στο Βαρόσι. Εκεί υπήρχε και ένας όρος σε αυτή την πρόταση. Είναι υπογραφή ένα disclaimer και νομίζω τότε σύμβουλος της κυβέρνησής μας, ο Ιαν Μπράουνλι, είχε πει ότι προχωρήστε χωρίς πρόβλημα. Θέλω να μου πείτε, να μου μιλήσετε λίγο για αυτή την πρόταση και κατά πόσο πάλι υπήρχαν κάποιοι όροι που πιθανόν να ήταν πολύ επώδυνοι για την δική μας πλευρά. Η πρόταση που έγινε τότε, και την έχω εδώ πάνω
στα χαρτιά του Υπουργείου των Εξωτερικών ήταν ακριβώς αφενός, όπως λέει και εδώ, να επιστρέψουν οι κάτοικοι των Βαρουσίων. Mm-hmm. Και μάλιστα κάνει αναφορά και στον όρο 5 της Συμφωνίας Κυπριανού Τεχτάσεων σε αυτήν την πρόταση. Και αφετέρου να ανοίξει ο αερολιμένας. Ήταν κάτι που είχα συζητήσει τότε και με τον Χούγο Κόπ, ήρθε και με είδε. Ωραία. Και ήταν ενήμερος και ο πρόεδρος. Τι μας φόβησε τότε και το απορρίψε. Δύο λεπτά να πω δύο-τρία λόγια. Yeah. Να ανοίξει ο αερολιμένας Λευκωσίας, να δώσουμε στα Ηνωμένα Έθνη το δικαίωμα να λειτουργήσει τον αερολιμένα και να το χρησιμοποιείται και από τις δύο κοινότητες. Και θα υπογράφαμε έναν disclaimer, μια αναποποίηση δηλαδή. Πολιτικού προηγουμένου πάνω σε αυτό που έγινε. Με την σύμφωνο γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα, του Κρήτονα του Τορναρίδη τότε, ζητήσαμε από τον Ιαν Μπράουνλι να γνωμοδοτήσει. Και ο Μπράουνλι, αυτή είναι η γνωμοδότηση του όλη που βλέπετε, 70 σελίδες. Σύμφωνα με την οποία. Εμπεριστατωμένη σύμφωνα με την οποία, με δύο λόγια, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε χωρίς κίνδυνο προς αυτή την κατεύθυνση, διότι είπε δύο-τρία πράγματα στα συμπεράσματα του Ιαν Μπράουνλι. Είπε ότι για να υπάρξει αναγνώριση πρέπει να υπάρχει και πρόθεση αναγνώρισης εκ μέρους μας, που δεν υπήρχε, αφού η πρόθεση ήταν αντίθετη. Απλώς να διευκολυθούμε σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο Λευκωσίας. Και το δεύτερο, επειδή το θέμα δημιουργήθηκε από εισβολή, μετά από εισβολή είναι πολύ δύσκολο στον διεθνή χώρο να έχεις αναγνωρίσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον, παρόλο που τώρα πέρασαν φυσικά 35 χρόνια. Το απορρίψαμε εμείς ή ο Τεκτάς. Το απορρίψαμε εμείς. Πρώτη, το απορρίψαμε εμείς. Στην περίπτωση να. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα το απέρριπτε και ο Τεκτάς όμως. Ναι, αυτό όχι. Αυτό όχι. Ενώ το προηγούμενο, όπως και το σχέδιο Άνναν, το εδέχθησαν οι Τουρκοκύπροι. Και το Αγγλοαμερικανο-Καναδικό εφαίνεται όπως θα το δέχονταν οι Τουρκοκύπροι. Αυτό δεν είχαμε ενδείξεις. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ρολάνδη. Αφού είχαμε ένα διάλογο με τον Τεκτάς. Να πω και για τους άλλους, γιατί μιλήσαμε όλους τότε. Το ΑΚΕΛ δεν ήταν αντίθετο με αυτό το σχέδιο. Διότι είχα συχνές επαφές με τον Εζεγγέλ τον Παπαϊωάννου. Στο τέλος όμως, όταν απερίφθη από την κυβέρνηση, όλοι συνένεσαν και χάθηκε αυτό το σχέδιο του αεροδρομίου Λευκωσίας με την αμόχωστον. Ήταν μια άλλη πρακτική. Για να μην τον μπερδεύουμε με τον 92. Ναι. Πρακτική, και λέω πρακτική με κεφαλαία γράμματα, ευκαιρία. Εγώ μιλώ για πρακτικές ευκαιρίες. Δεν μιλώ για θεωρίες, τι μπορεί να μπουν σε ψηφίσματα. Επιτρέψτε μου ερώτηση, ίσως να ακουστεί λιγάκι. Αφού είχαμε ένα διάλακτο Τεκτάσου απέναντί μας, γιατί βιαζόμαστε πάντα να απορρίπτουμε εμείς πρώτοι, αφού θα το έλεγε το όχι ο Τεκτάσου, θα το έλεγε, γιατί το παίρναμε απάνω μας. Έβαλα και εγώ αυτή την ερώτηση που υποβάλλετε εσείς και δεν πήρα απάντηση. Γιατί να βιαζόμαστε να παίρνουμε θέση και να αφήνουμε τον Τεκτάσου? Αυτό συνέβη και το 1983 όταν παραιτήθηκα. Πάλι νευριαστήκαμε εμείς να δείξουμε ότι απορρίπτουμε τους δείχτες, και εκεί υπήρχε κάποια προέκταση για την αμόχωστο παρακάτω. Δείχτες Γκουαγιά. Δείχτες το 1983, τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη, εβιαστήκαμε να το απορρίψουμε εμείς. Οι πληροφορίες ήταν ότι ούτε για τον Τεκτάς είμαστε σίγουροι, παρόλο που υπήρχαν άλλες πληροφορίες ότι το Τεκτάς θα το δεχόταν. Τότε το ΑΚΕΛ ήταν απόλυτα αντίθετο με τη θέση της απόρριψης, όπως ήταν και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, και καταλήξαμε 50 μέρες μετά με την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στις 15 του Νιόβρη του 1983. Δηλαδή, ενώ είχαμε προειδοποιήσει όλοι να μην βιαστούμε να απορρίψουμε, δεν έχουμε λόγο να απορρίψουμε. Και όπως σας είπα, το λέω μέσα στα πλαίσια της αμοχώστου πάλι, διότι και εκεί πρόκειτο να ακολουθήσει μια πρόταση για την αμοχώστου. Ήμουν υπουργός και ήξερα από μέσα τι έγινε εδώ. Το απορρίψαμε. Τώρα, να έρθω και στο 7-8-9. Τότε είχαμε δύο περιόδους συζήτησης στα Ηνωμένα Έθνη. Τη μία ήμουν και εγώ τότε, ως πρόεδρος των Φιλελευθέρων. Στη μία περίοδο που ήταν 6 εβδομάδες το καλοκαίρι, είμαστε όλα τα κόμματα εκεί. Μην μου το πάρετε τόσο βαθιά, κύριε Ρολάνδη. Απλώς πέστε μου αν αισθάνεστε ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και δεν το κάναμε. Γιατί όταν βλέπει κανείς την Τουρκία μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και μετά μιλούμε για δική μας ολιγορία, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, η Τουρκία στον διεθνή χώρο έχει δύναμη. Έχει φίλους. Ας το βάλουμε έτσι. Και αυτό έπρεπε να το είχαμε εκτιμήσει καλύτερα. Δεν θέλουμε να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα ή δεν έχουμε την ικανότητα να αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, διότι αυτά όλα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από οποιοδήποτε είναι γύρω από το κυπριακό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Διότι διαφορετικά πάμε στραβά. Κυρία Μαρκουλή, έρχομαι σε εσάς. 1992-93 έχουμε πάλι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ανοίξει το αεροδρόμιο Λευκωσίας, μια πρόταση που την δούλευαν τα Ηνωμένα Έθνη για δύο ολόκληρα χρόνια. Και αν δεν κάνω λάθος από σχόλια που κάνατε πριν, θεωρείτε ίσως εσείς την πιο ουσιαστική πρόταση που έγινε ποτέ για επιστροφή της Αμοχώστου, έτσι? Αυτό είναι πραγματικά, κυρία Χαραλαμπίδου. Πιστεύω ότι η περίοδος 93-94
Και η πρωτοβουλία των ΗΠΑ για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ήταν η πιο σοβαρή προσπάθεια εκ μέρους των ΗΠΑ και του διεθνούς παράγοντα σχετικά με το θέμα της αμοχώσης του. Βέβαια, υπήρχε ο συνδυασμός της επανεγκατάστασης και επιστροφής της αμοχώσης του των παρουσίων με το θέμα της επαναλειτουργίας του αεροδρομίου Λευκωσίας. Και πηγαίνω τώρα στην προηγούμενη συζήτηση σχετικά με το μίνι πακέτο του 81. Πιστεύω ότι ήταν μία πρόωρη κατάσταση τότε. Ήταν ακριβώς το ίδιο θέμα. Είχαμε την γνωμοδότηση Μπράουνλι ότι δεν αποτελεί αναγνώριση, αλλά πιστεύω ότι ο χρόνος τότε δεν ήταν όριμος για να αντιληφθούμε ότι θα μπορούσε αυτό το πακέτο να συζητηθεί ταυτόχρονα με προσπάθειες για λύση του Κυπριακού. Έχουμε όμως το 93-94. Ο χρόνος δεν ήταν όριμος ή εμείς πάσχαμε από έλλειψη πολιτικής διορατικότητας. Δεν υπήρχε οριμότητα εκείνη την περίοδο. Πολιτική οριμότητα. Πολιτική οριμότητα εκείνη την περίοδο για να κρίνουμε στην πλευρά μας, για να κρίνουμε ότι θα μπορούσαμε σε εκείνο το συγκεκριμένο στάδιο το χρονικό να εξετάσουμε ένα τέτοιο θέμα. Ναι, αλλά αυτό δεν απαλλάττει ευθυνό. Αγαπητή Ειρήνη, τρέχουμε πάντα πίσω από τα τρένα. Λοιπόν, τι να πούμε άλλο. Ας επικεντρωθούμε όμως στην πρωτοβουλία του 1993-1994. Είχαμε πραγματικά μία. Μια ερώτηση απλώς, αν με συγχωρείτε, κύριε Μαρκούλη. Η γνωμάτευση Μπράουνλι δεν ήταν για το 1993. Για το 81. Χρησιμοποιήθηκε και το 93. Παρακαλώ, κύριε Μαρκούλη. Ήταν μια πραγματικά πολύ σοβαρή προσπάθεια. Είχαμε την. Κύριε Ρολάνδη, παρακαλώ. Είχαμε το πακέτο το οποίο είχε συμφωνηθεί. Αρχικά ο κύριος Δεχτάς το απέρριπτε, αλλά τελικά οι δύο ηγέτες συμφώνησαν όσον αφορά το πακέτο. Κληρίδης Δεχτάς. Κληρίδης Δεχτάς, το οποίο υπήρχε στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα τον Ιούλιο του 1993. Αργότερα, μετά από τη συμφωνία των δύο ηγετών σχετικά με αυτό το πακέτο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, άρχισε μία συζήτηση σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής αυτού του πακέτου. Ο Γενικός Γραμματέας μετά από διαβουλεύσεις με τα δύο μέρη σε τεχνικό επίπεδο προχώρησε στη δημοσιοποίηση ενός εγγράφου στις 21 Μαρτίου του 1994. Μάλιστα. Η δική μας πλευρά, ο πρόεδρος Κληρίδης τότε, δέχτηκε, παρόλο που είχαμε αρκετές αντιρρήσεις όσον αφορά επιμέρους θέματα, δέχτηκε το έγγραφο αυτό των Ηνωμένων Εθνών της 21ης Μαρτίου, εφόσον θα το δέχεται και η άλλη πλευρά. Ο κύριος Δεχτάς είχε πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις και δυστυχώς τα Ηνωμένα Έθνη για να πλησιάσουν τις θέσεις των Τουρκοκυπρίων προέβησαν σε μια εντελώς απαράδεκτη ενέργεια. Χωρίς να ενημερώσουν τη δική μας πλευρά, είχαν ξεχωριστές συναντήσεις τα Ηνωμένα Έθνη μαζί με την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους στην παρουσία και εκπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών. Και συζήτησαν αυτές τις επιφυλάξεις του κυρίου Δεχτάς. Και προχώρησαν τα Ηνωμένα Έθνη με κάποιες τροποποιήσεις του αρχικού εγγράφου της 21ης Μαρτίου. Και εκεί βέβαια η πλευρά μας, ο πρόεδρος Κληρίδης, αισθανόμενος πολύ έντονα, είπε ότι δεν μπορεί να δεχτεί οποιασδήποτε τροποποίηση αυτού του εγγράφου και έτσι η προσπάθεια αυτή, η οποία ήταν πραγματικά μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, μπορώ να σας πω ότι τα έγγραφα τα οποία είχαν κυκλοφορήσει τότε ήταν πολυσέλιδα, με χάρτες. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Μαρκούλη. Ήθελα μια ερώτηση. Κατά συνέπεια, δεν είχε σε αυτήν την περίπτωση ευθύνη η δική μας πλευρά. Όχι, δεν είχε ευθύνη. Είχαν ευθύνη, είχαν ευθύνη για να και τα Ηνωμένα Έθνη. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Μέσα από όλη αυτή την πορεία, 78, 81, 84, 92 κλπ. Υπάρχει μια, εκτός από το Αγγλο-Αμερικανο-Καναδικό σχέδιο, κύριε Λουκαϊδη, υπάρχει μια θετική στάση στα σχέδια που υποβλήθησαν στη δική μας πλευρά, τόσο από πλευράς ΑΚΕΛ, όσο και από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού, ενώ υπάρχει ίδια αρνητικά σταθερή στάση από πλευράς Δημοκρατικού Κόμματος, ΕΔΕΚ και Εκκλησίας. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Το κάθε κόμμα έχει τις δικές του θέσεις, τις οποίες εκφράζει ενίοτε κυρία Χαραλαμπίδου, και από τις θέσεις που εκφράζουμε ως πολιτικά κόμματα κρίνομαστε από τον λαό.
Και νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει και οποιοδήποτε άλλο σχόλιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, για τα ενωπημένα έγγραφα πρέπει να πω ότι το τελευταίο το ΑΚΕΛ το είχε αποδεχτεί για λόγους ιστορίας δηλαδή. Το είχε απορρίψει. Και τους δείκτες Γκουεγιάρη. Είχε απορρίψει. Και στα ενωπημένα είχε αποδεχτεί τα πρώτα δύο. Και το τρίτο είχε απορρίψει. Μπορώ να θέσω ένα θέμα για λόγους ιστορίας. Αν με επιτρέπετε. Ένα θέμα να αρχίσει το Βολτέρ. Λέμε δίκο, ΕΔΕΚ και Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι κόμμα. Μα έχει άποψη όμως, κύριε Γαλανέ, από την κοτράζει άποψη. Τοποθετείτε και δημοσιοποιείτε. Αλλά δεν μπορεί να μπει στην ίδια μοίρα του. Είναι με έναν θεσμό. Δεν είναι πολιτικό κόμμα για να εμπλέκεται σε συμμαχίες. Δεν παίρνω το μέρος της Εκκλησίας, οτιδήποτε και θεωρώ. Όχι, μα δεν είναι πολιτικό κόμμα. Κύριε Γαλανέ, νομίζω, παρακαλώ, επιτρέψτε μου να εξηγήσω. Τοποθετήθηκε ο κύριος Ρολάντης προηγουμένως και είπε ότι το απέρριψε η Εκκλησία. Σήμερα η Εκκλησία παίρνει θέση. Και για τα οδοφράγματα πήρε θέση ότι πρέπει να κλείσουν και για τη διχοτόμηση ότι δεν πρέπει να τη φοβόμαστε πήρε θέση. Συνεπώς παίρνει πολιτική θέση. Και αν με ρωτάτε εμένα, ορθώς παίρνει θέση σε διάφορα ζητήματα. Αλλά δεν είναι για να το βάλετε στον άξονα τον πολιτικό. Όχι. Η ΕΔΕΚ, η Εκκλησία, το δίκο, η οικολόγια, ας πούμε. Το είχε αναφέρει ο κύριος Ρολάντης, συνοψίζοντας, το έθεσα. Παρακαλώ, κύριε Λουκαή. Και στο βαθμό που εκφράζει πολιτική άποψη και παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα, η Εκκλησία τίθεται βεβαίως υποκριτική. Όχι με τη μορφή που τίθεται τα κόμματα. Παρακαλώ, διάφοροι άλλοι παράγοντες. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση που έχει προηγηθεί, αν μου επιτρέπετε να κάνω κάποια σχόλια. Καταρχήν για τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Επιταγή ανέφαντη κρίσματος. Είναι άδικο αυτό. Είναι γεγονός ότι τα ψηφίσματα δεν μας βοήθησαν να φτάσουμε στο στόχο της λύσης. Αλλά μας βοήθησαν και μας βοηθούν, κύριε Χαραλαμπίδου, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Ναι, δεν υπάρχει πολιτική παράδειγμα... εφαρμογής τους όμως από ναι, αλλά προσέξτε, ας πούμε το 541, το 550 στο οποίο αναφερόμαστε, ήταν το ψήφισμα που όντως βγήκε μετά από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Μάλιστα. Είναι πολύ ισχυρά ψηφίσματα για μας και είναι πάνω σε αυτά που στηριζόμαστε, ώστε να μην έχουμε μια εξέλιξη αρνητικότητα που θα είναι η αναγνώριση του ψευδοκράτους, οποιασδήποτε μορφής αναγνώριση. Και συνεχίζουμε την προσπάθεια μας. Αν είχαμε αναγνώριση. Αναγνώριση δεν μπορούσε να υπάρξει. Αν είχαμε. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε, το Κόσοβο αναγνωρίζεται σήμερα. Ωραία. Σε διαφορετικά δεδομένα, αλλά νομίζω ότι μας προστατεύουν, μας θωρακίζουν, ως προς το να μην έχουμε τα χειρότερα. Από εκεί και πέρα, επί του θέματος. Για το Αμερικανό-Βρετανό-Καναδικό, έχουμε πει τις απόψεις μας, να μην τις επαναλάβουμε. Έχουμε διαφορετικές εκτιμήσεις προφανώς. Και για τα αρνητικά που είχε το σχέδιο, αλλά και σε σχέση με το πώς. Αναφερόταν το συγκεκριμένο σχέδιο για την αμόχωστο. Σε ό,τι αφορά το μήνυμα πακέτο του 81 και θα το συνδέσω με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όχι του 92, που προβλέποντας το 789 του Νιόβρη του 92, αλλά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ακολούθησαν στην επόμενη διακυβέρνηση. Υπήρχαν κίνδυνοι σοβαρότατοι. Όντως, de jure αναγνώριση δεν προέκυψε με βάση τη λειτουργία του αεροδρομίου. Όμως και τότε. Την άνοιξη του 81 αλλά και στη συνέχεια του 93-94 στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συζητούσε ο πρόεδρος Κλειδίδης μαζί με τον Τεχτάς, το αεροδρόμιο θα ήταν μια πύλη για επαφές, για εμπόριο της τουρκοκυπριακής πλευράς και βεβαίως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πέραν από την de jure αναγνώριση υπάρχει και η λογική της ταϊβανοποίησης για παράδειγμα. Η σύναψη εμπορικών κατευθείας, απευθείας εμπορικών σχέσεων από πλευράς του ψευδοκράτους μέσω του αεροδρομίου δημιουργούσε κινδύνους. Ώστε να οδηγηθούμε σε μια μορφή ταϊβανοποίησης. Yeah. Το ανάλογο, πρέπει να πω, συνέβηκε και το 1993-1994. Το γίνεται. Όπου δυστυχώς το 1992 απορρίφθηκαν και οι ΔΕΣ Γκάλι τότε από την κυβέρνηση Δύση Δίκο, απορρίφθηκαν και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που υπήρχαν και εκεί στο 789, δεν ξέρω αν πρέπει να διαβάσουμε, αλλά το 789 λέει με σκοπό την εφαρμογή του ψηφίσματος 550 του 1984 η περιοχή που σήμερα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών να επεκταθεί και να συμπεριλάβει τα Βαρόσια. Και αυτό ξεκαθαρίζεται στη συνέχεια στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα είναι με στόχο την επιστροφή αποκλειστικά των κατοίκων της πόλης. Τι έγινε με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στη συνέχεια. Και είναι εδώ που χάθηκε, αν θέλετε, μια δυνατότητα να ασκήσουμε πιέσεις στην άλλη πλευρά. Ήταν στη γωνιά, την εγκαλούσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών τότε ο κύριος Γκάλι, ώστε να διαφοροποιήσει τη θέση της και επί της ουσίας πάνω στις ιδέες Γκάλι και στις προτάσεις που είχαν κατατεθεί και σε ό,τι αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και έπρεπε να συνεργαστεί και θα εκκρινόταν το Μάρτιο του 1993, εάν δεν ακολουθούσε τις οδηγίες ή αν θέλετε τις αναφορές του ψηφίσματος. Δεν έγινε αυτά, παραμερίστηκαν αυτά τα ΜΟΕ, παραμερίστηκε η ουσία τότε και δυστυχώς μπήκαμε σε συζήτηση άλλων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η αμόχωστος θα επέστρεφε για σκοπούς εμπορίου. Όχι μόνο. Ανάμεσα στις δύο κοινότητες.
θα δίνονταν περιουσίες ελληνοκυπριακές της Τουρκοκύπρου ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η εμπορική σχέση και συνεργασία. Μάλιστα. Ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Είχε συνδεθεί το ζήτημα με το αεροδρόμιο, το οποίο δεν συμπεριλαμβανόταν στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης του 789. Και η εξέλιξη ήταν να οδηγείται από το αρνητικό στο αρνητικότερο, με αποτέλεσμα, κυρία Χαραλαμπίδου, να το αποδεχτεί ο κύριος Δευτάς. Σωστά τα έχει αναφέρει η κυρία Μαρκουλή, και να το απορρίψουμε εμείς. Να απορρίψουμε εμείς τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως εξελίχθησαν με τον τρόπο που έχει περιγράψει η κυρία Μαρκουλή. Ευχαριστώ, κύριε. Αποτέλεσμα, δυστυχώς, η άλλη πλευρά βγήκε από τη γωνία που ήταν και μπήκαμε εμείς στη θέση της ως συνυπεύθυνη τότε για τη μη ύπαρξη πρόοδου. Ωραία. Ευχαριστώ. Κύριε Κολοκασίδη, μία πορεία η οποία προφανώς εξελίχθηκε με δυσμενή τρόπο προς τη δική μας πλευρά. Μία πορεία 35 χρόνων. Αυτή είναι η ιστορία της εισβολής και της κατοχής. Και θα επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως ως επιφύλαξη σε αυτό που είπε η κυρία Μαρκουλή. Σέβομαι την άποψή της, πριν όμως θα διαφωνήσω. Είπε δεν υπήρχε πολιτική ωριμότητα τότε. Δεν θα το δεχτώ με αυτόν τον τρόπο, διότι μπορεί και αυτά τα οποία σήμερα θεωρούμε ελκυστικά να κατέστησαν τέτοια λόγω λαθών μέχρι σήμερα. Δεν σημαίνει ότι ήταν λαθασμένη κατά ανάγκη η στάση μας τότε. Αφού απορρίπταμε. Δεν δεχτήκαμε και τίποτα. Δεν απορρίπταμε απλώς. Δεχτήκαμε διάφορα. Δεχτήκαμε διάφορα πράγματα στην πορεία. Δεχτήκαμε να χτιστούν διάφορες παραχωρήσεις οι οποίες αθροίστηκαν στο σχέδιο Ανάν, το οποίο είδαμε. Ήταν το άθροισμα των παραχωρήσεών μας. Δεν σημαίνει ότι ήταν λαθασμένη η στάση μας τότε. Το 84, να πω ότι ο πρόεδρος Κυπριανού δέχτηκε τότε την πρόταση ΚΟΙΑΡ. Το 84 ήταν. Τους διχτές. Όχι, είχε ξαναγίνει μια πρόταση το 1984, την οποία δέχτηκε ο κύριος Κυπριανού, προτεραιοποίηση της αμοχώς του, και το απέρριψε. Δεν υπήρχε μια πρόταση, δεν ξέρω τι γράφει εκεί, αλλά εγώ τα ζούσα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω είναι το 1984. Εν πάση περιπτώσει, πέραν αυτού του θέματος. Όχι, από μένα και τον Αλέξη, οι άλλοι είναι παιδιά κάποιου νεότερου Θεού. Ωραία, παρακαλώ. Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα που άνοιξε ο κύριος Γαλανός για το θέμα του σχεδίου Ανά, εγώ θα διαφωνήσω. Ο πρόεδρος, ο αείμνηστος Παπαδόπουλος, τότε επραδέχτηκε σε ό,τι αφορά το ζήτημα της επιτητησίας, ότι είχε σφάλει. Το παραδέχτηκε, προέβησε μια κούλπα δημόσιο. Αλλά υπήρχαν πολλές πιέσεις τότε για να υπάρξει λύση πριν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος προσπάθησε να απορροφήσει αυτές τις πιέσεις χωρίς να παρεκκλίνει αυτό το καράβι από την πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πετύχαμε την ένταξη. Και ο πρόεδρος Παπαδόπουλος πρωτοστάτησε τότε στην απόρριψη ενός κάκιστου σχεδίου. Καλώς έπραξε, θεωρώ, τότε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το 1993, και είναι πάρα πολύ σημαντικό το 1993, διότι συμφωνώ ότι τελικώς... Φυσικά διέθεσε κάπως διαφορετικά ο κύριος Γαλανός το θέμα, δεν είναι αυτό που είπε. Είπε ότι είναι ο τρόπος που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μας επέβαλε μια άλλη συμπεριφορά. Εγώ δεν υποστηρίζω το σχέδιο, το ξέρω και ο σχολείο. Το ξέρω, το ξέρω, δεν είναι, μιλάω για τους σχεδισμούς, αλλά και σε ό,τι αφορά το ζήτημα των λιμανιών. Ήταν το πρωτόκολλο για την Τελωνιακή Ένωση. Δεν ήταν ότι εμείς μας ρώτησαν τι θέλετε να θέσουμε ως ζήτημα στην Τουρκία και είπαμε εμείς τα λιμάνια. Ήταν το ζήτημα της Τελωνιακής Ένωσης. Και εκεί δημιουργήθηκε ζήτημα. Με την αντιδήλωση θέσαμε ζητήματα ομαλοποίησης, θέσαμε ζητήματα συμβολής στη λύση του Κυπριακού από την Τουρκία. Δεν ήταν θέματα άσχετα με το Κυπριακό. Και ήταν και ο κανονισμός για το Κυπριακό. Ακριβώς εδώ θα καταλήξω, αν μου επιτρέπετε. Το ζήτημα του 1993 είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εκεί έγινε προσπάθεια διασύνδεση με το αεροδρόμιο. Πιστεύω ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο και κατέληξε πάρα πολύ επικίνδυνο σε βαθμό που χρειαστήκαμε να τα απορρίψουμε. Να υπενθυμίσω ότι ο πρόεδρος Παπαδόπουλος, όταν μπήκε στη συζήτηση του κανονισμού του απευθείας εμπορίου, πήγε θέμα αμοχώς του. Νομίζω αυτό πρέπει να βεβαιώσει και η κυρία Κολοκαστή, πρέπει να βάλετε τελεία. Άρα το ζήτημα της αμοχώς του με το αεροδρόμιο. Και οι Τούρκοι είπαν, όχι, δεν το δεχόμαστε με τον κανονισμό, θέλουμε το αεροδρόμιο. Μάλιστα. Θέλουμε το αεροδρόμιο. Ωραία. Και πάλι μπορεί ακόμη να υπάρχει το ζήτημα του αεροδρόμιου. Λέμε πολύ επικίνδυνο. Συζητούσαμε όμως το λιμάνι. Ευχαριστώ πολύ. Αν ανοίξει το αεροδρόμιο. Πάρτε μου μια τελεία. Αν ανοίξει το αεροδρόμιο, είναι τεράστιο ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γαλανέ, θα κλείσετε. Αλλά θα υποβάλω και μια ερώτηση πριν σας δώσω την ευκαιρία να σχολιάσετε. Είχα δει μια συνέντευξή σας στην οποία είχατε πει ότι υπάρχει ένα κατεστημένο το οποίο βολεύεται με τη διχοτόμηση της Κύπρου.
Μιλήσατε για καριερίστες πολιτικούς που δεν θα είχαν τίποτα να κάνουν αν δεν υπήρχε το Κυπριακό και επιρρύψατε ευθύνες σε αυτούς τους πολιτικούς για την όλη διαχείριση του θέματος της αμοχώς του. Με αυτά τα δεδομένα, πού πάμε σήμερα? Κοιτάξτε, ο αναμάρτητος των λίθων πρώτου βαλέτου. Όλοι έχουμε ευθύνες και δεν είναι θέμα να συζητούμε ποιος έχει τις λιγότερες ευθύνες. Έτσι, για να γίνει η αυτοκριτική. Ναι, υπάρχει ένα εγκατεστημένο το οποίο βολεύεται με τη διχοτόμηση. Μπορεί να μην το λένε, ήδη το λένε δειλά-δειλά. Νομίζουν ότι το status quo αυτό είναι η λύση. Όχι. Θα γεμίσει η Κύπρος επίκους και δεν βλέπουμε το μέλλον των παιδιών μας. Το αισθάνομαι, το λέω και το παραλαμβάνω. Ότι δυστυχώς υπάρχει αυτή η νοοτροπία που κατά την άποψή μου βοηθά τα τουρκικά σχέδια για οριστική διχοτόμηση της Κύπρου. Έτσι ξεκάθαρα. Λοιπόν, απλώ μια μικρή απάντηση, ότι μπαίνοντα στην Ευρώπη, σίγουρα δεν μα απαγόρευε κανένα να θέσουμε θέμα τουρκικών στρατευμάτων που είναι και κατοχή, που ήταν το κύριο θέμα. Μπορεί υπήρχαν τα θέματα του εμπορίου, του πρωτοκόλλου κλπ. Αλλά αυτό ήταν το κύριο μα θέμα. Θέλουμε να προσθέσω και κάτι, για να συγκίνεται η συζήτηση σε ένα σφαιρικό πλαίσιο. Η μεγαλύτερη επιτυχία τη Κύπρου και η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνισμού μετά από το 1974 είναι η ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν αυτό το αντιληφθούμε πλήρω. Και δούμε κάποια πλεονεκτήματα. Έχει τις αδυναμίες της η Ευρώπη, δεν είναι, είναι η Ευρώπη των, η Ένωση των Εθνών κλπ. Αλλά η Ευρώπη προχωρεί με όλα τα πλεονεκτήματα. Δεν το έχουμε αυτό να αξιοποιήσει πλήρως και δεν το έχουμε αντιληφθεί. Δεν συμμετέχουμε σε όλα τα όργανα της Ευρώπης και δεν μιλώ μόνο για τον συνεταιρισμό, για την ειρήνη κλπ. Εκείνο το οποίο όμως θέλω να τελειώσω. Όλα αυτά τα συζητήσαμε, το ότι έγινε. Που φτάσαμε πιο φτωχό και η μοίρα του, διότι κάτω από την τουρκική κατοχή και κάτω από την πίεση των τουρκικών στρατευμάτων και του ρόλου της Τουρκίας, ήταν φυσικό εμείς να προσπαθούμε κάπου να βρούμε έναν δρόμο μεταξύ διακοινωτικών συνομιλιών. Δεχτήκαμε τη διζωνική διακοινωτική, ένας ιστορικός συμβιβασμός ή ο συμβιβασμός ιστορίας γεωγραφίας και της εξωτερικής ψυχής που είναι ίσως η πιο σημαντική, της αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Πώς αξιοποιούμε το θέμα αμοχώς του. Για τη συνολική λύση του Κυπριακού. Διότι αμόχωστος για τους αμοχωστιανούς για μας είναι βασιλεύουσα, η βασίλισσα είναι η Κύπρος. Και πώς η αμόχωστος αξιοποιείται σαν ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης για να δημιουργηθεί κλίμα για λύση, διότι σήμερα το μεγάλο πρόβλημα, εκτός από το θέμα της τουρκικής αδιαλαξίας και των τουρκικών ελιγμών, είναι το ότι δεν υπάρχει κλίμα στο λαό μας για λύση και πώς δημιουργούμε ένα κλίμα νοωμένο. Ότι η Τουρκία εγκαταλείπει την αδιάλακτη πολιτική της. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα. Ευχαριστώ, κύριε Γαλανέ. Το τι έγινε ως τώρα, έγινε. Ευχαριστώ, κύριε Γαλανέ. Λοιπόν, στο ερώτημα που θέσαμε στους τηλεθεατές, πιστεύετε πως χάθηκε η ευκαιρία επιστροφής της αμοχώς του λόγω λαθασμένων πολιτικών χειρισμών? Πήραμε 2.600 τηλεφωνήματα, το 70% απάντησε ναι, ενώ το 30% έδωσε αρνητική απάντηση. Στο σημείο αυτό θα σας καληνυχτήσω και να πω ότι την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, θα συζητήσουμε. Είναι οι μέρες που γιορτάζεται η Κυπριακή Ανεξαρτησία. Θα συζητήσουμε Κυπριακή Δημοκρατία και το όραμα της Ένωσης. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Καλό σας βράδυ. Μες στη ψυχή μου κουβαλώ πόνο ακατάλυτο. Τριαντάφυλλα. Ένα κοντεύκι τα σαρανταθιό. Και μάγκωνεν η αντιστράταν της. Μήτε και η θορκάν της.